Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Ονομάζομαι Γιάννης Πιλιώτης και είμαι φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Καταρχάς, οφείλω να είμαι ειλικρινής. Το πρώτο, άγουρο ξύπνημα της πολιτικής μου συνείδησης, δεν με βρήκε στο πλευρό του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αλλά ενταγμένο στο σχήμα των ΕΑΚ της σχολής μου, στο οποίο ηγεμόνευε η οργάνωση της ΑΡΑΣ. Οργάνωση ενσωματωμένη πια στη λεγόμενη Συμμαχία για τη Ρήξη της ΛΑΕ με το ΜΕΡΑ25. Οι αβάσιμες επικλήσεις στην ενότητα της αριστεράς, η φαινομενικά άτυπη οργανωτική δομή, η κοινωνική εξωστρέφεια που παρουσίαζαν τα μέλη της οργάνωσης, αλλά και η οικειοποίηση των ιστορικών αγώνων του φοιτητικού κινήματος και της νεολαίας, ήταν κάποιοι από τους παράγοντες που συντέλεσαν στην απόφασή μου. Όλα αυτά όμως δεν θα σήμαιναν τίποτα απολύτως χωρίς το βαθύ, ιστορικό και συστημικά καλλιεργημένο φόβο του χώρου του οπορτουνισμού απέναντι σε ό,τι εκπροσωπούν οι κομμουνιστές, απέναντι σε ό,τι εκπροσωπεί το ΚΚΕ. Ο φόβος αυτός, ως γνήσια αντανάκλαση του λυσασμένου φόβου των αστών απέναντι στον αγωνιζόμενο εργαζόμενο λαό και στην πρωτοπορία του, εκφραζόταν με αισχρά, ασύστολα ψεύδη, τα οποία ήθελαν το ΚΚΕ να είναι ένα ακυβέρνητο καράβι, το οποίο, έχοντας δήθεν μια συντηρητική εσωτερική τάση προς τα δεξιά, έπρεπε να τη θασεύει μόνιμα η υποτιθέμενη γνήσια αριστερά, αυτή της ενότητας. Ο χώρος που έκανε και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μπει στη Βουλή, έλεγε πως το ΚΚΕ είναι ένα χρεοκοπημένο κόμμα που θα έκανε τα πάντα για να παραμείνει σε αυτήν. Πώς λοιπόν ανακαλύπτει κανείς πως το παραμύθι δεν έχει δράκο? Για εμένα, το πρώτο βήμα ήταν η θέση, η ανάλυση και η δράση του ΚΚΕ για δύο γεγονότα που συγκλώνησαν τον κόσμο στις αρχές του 2022. Την εργατική λαϊκή εξέγερση στο Καζακστάν και κυρίως τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, ενώ ο αγωνιζόμενος λαός του Καζακστάν έχινε το αίμα του στους δρόμους, μιλούσαν για καταφαντασίαν εξεγέρσεις και για δήθεν απόπειρες πορτοκαλί επανάστασης, σαν ο καπιταλισμός να μην είχε παλινορθωθεί ποτέ στις πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες, σαν το 1991 να ήταν ακόμα ένα φύλλο στο ημερολόγιο της ιστορίας. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν, σχεδόν ένα μήνα μετά, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να μην διαλέξουν ληστή? Κι όμως διάλεξαν. Ο Πούτιν χρήστηκε αντιφασίστας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μοναδική υπεριαλιστική δύναμη, η απραξία και η εθελοτυφλία βαφτίστηκαν στρατηγικό συμβιβασμός. Την ίδια ώρα, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ανέδειξαν τις αιτίες και τις συνέπειες των συγκλονιστικών αυτών φαινομένων, αποκαλύπτοντας τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου και χαράσσοντας έτσι τη μόνη σωστή πορεία. Αυτή της αλληλεγγύης στους καταπιεσμένους αυτού του κόσμου και της σύγκρουσης με τους καταπιεστές και τα σφαγεία τους. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στο φοιτητικό κίνημα, κανείς νομίζει πως το ελληνικό πανεπιστήμιο ζει σε έναν κόσμο που δεν τον κυβερνά το κεφάλαιο, αλλά η ιδεολογία που γεννούν οι ανάγκες του. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, η καταστολή απορρέει αποκλειστικά από τις ιδεολειψίες της δεξιάς, ενώ έχει ως στόχο την πειθάρχηση του φοιτητικού κινήματος, το πανεπιστήμιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, ενώ η απόπειρα από την πλευρά της κυβέρνησης για βίαιο μπάσιμο της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού στην εκπαίδευση δεν είναι, όπως λένε, το επίδικο. Πιστεύω πως οι συμφοιτήτριες και οι συμφοιτητές μας, που συνεχίζουν και αναγκάζονται να μένουν στις εστίες του ΕΚΠΑ κάτω από άθλιες συνθήκες και υπό καθεστώς διαρκούς στεγαστικής επισφάλειας, εκείνες και εκείνοι που εκπονούν διδακτορικά αμισθή, εκείνες και εκείνοι που αγωνιούν καθημερινά για το εργασιακό τους μέλλον, αλλά και όλοι οι συνάδελφοί μας που αναγκάστηκαν να εργαστούν ή να ξενικιάσουν από τα σπίτια τους για να συνεχίσουν τις σπουδές τους εξ αποστάσεως, μπορούν να πιστοποιήσουν για τη ριζοσπαστικότητα η μη των αναλύσεων αυτών. Από την άλλη, η ΚΝΕ και το ΚΚΕ, κατέχοντας μία ολοκληρωμένη επιστημονική ανάλυση για το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη σήμερα, δίνοντας καθημερινές, νικηφόρες μάχες, προασπίζοντας το άσυλο και το δικαίωμα στη μόρφωση για όλους, ανοίγουν το δρόμο για μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία στην οποία η μόρφωση δεν θα είναι ένας ακόμα μισθολογικός συντελεστής, δεν θα είναι ένα ακόμα πεδίο διαχωρισμού με τους άλλους, αλλά θα είναι το μέσο για την αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου και για την αποκάλυψη των μυστικών και της ομορφιάς της φύσης. Τέλος, με αφορμή το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στις δράγες των Τεμπών,
όπου δεκάδες νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο όνομα του κέρδους, αλλά και εν ώψη της ίδρυσης ρυθμιστικής αρχής υδάτων, της παραπέρα εμπορευματοποίησης δηλαδή του νερού, ξανά άνοιξε η συζήτηση για τις κρατικοποιήσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Εδώ, σύσσωμος ο οπορτουνιστικός χώρος φιλοδοξεί να τυθασέψει το κεφάλαιο εντός του καπιταλισμού, προτείνοντας ως λύση τις γενικευμένες κρατικοποιήσεις από το αστικό κράτος με εργατικό λαϊκό έλεγχο και χωρίς αποζημιώσεις. Ενώ μάλιστα διατείνεται ότι έτσι προετοιμάζεται το έδαφος για την ανατροπή του καπιταλισμού. Το αστικό κράτος, δηλαδή, θα χτυπήσει την αστική τάξη μέχρι την οικονομική εκμηδένισή της, την απαλωτρίωση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη σχέση κράτους και οικονομίας, αφήνοντας την ίδια την ουσία αυτού του κράτους εντελώς ανέγγιχτη, κατανοώντας την ανθρώπινη ιστορία ως μια σειρά μεταρρυθμίσεων και όχι ρήξεων, ο χώρος αυτός καλλιεργεί αυταπάτες και ψευδεστήσεις στους εργαζόμενους και στη νεολαία, παγιδεύοντάς τους στην πάλη για μια ουτοπία, μια σαν την νεοφιλελεύθερης, σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Θα ήθελα λοιπόν από αυτό το βήμα να απευθυνθώ σε όλες τις νέες και τους νέους που αισθάνονται παγιδευμένοι, που τρέμουν οργή για κάθε αδικία, που θέλουν να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους. Δεν είστε μόνοι. Ξέρω πως το βήμα της συμπόρευσης με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ μπορεί να φαίνεται δύσκολο, ότι οι διαφωνίες μας μπορεί να μεγενθύνονται στη φαντασία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να διερευνήσει κανείς με ειλικρίνεια τις προκαταλήψεις του και να αλλάξει την τοποθέτησή του. Πολύ πιο δύσκολο όμως είναι να παζαρεύει κανείς τη ζωή του στο έλεος της ηθικής των εκμεταλλευτών του. Σε όλους εσάς λοιπόν θέλω να πω ότι η ιστορία δεν τελείωσε. Με οργανωμένο αγώνα, με ταξική ενότητα αλληλεγγύη, χτυπώντας την πολιτική του κεφαλαίου σε κάθε τομέα της ζωής, είμαστε η σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φως. Με δυνατό ΚΚΕ και ΚΝΕ παντού, τσακίζουμε το βάρβαρο κόσμο της εκμετάλλευσης και ανοίγουμε το δρόμο για τις πιο όμορφες μέρες μας. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με μερικούς στίχους του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή Γιάννη Ρίτσου. «Εδώ είναι ένα φως αδερφικό, απλά τα χέρια και τα μάτια. Εδώ δεν είναι να είμαι εγώ πάνω από σένα ή εσύ πάνω από μένα. Εδώ είναι να είναι ο καθένας μας πάνω από τον εαυτό του. Εδώ είναι ένα φως αδερφικό που τρέχει σαν ποτάμι δίπλα στο μεγάλο τοίχο. Αυτό το ποτάμι το ακούμε ως και μέσα στον ύπνο μας. Και όταν κοιμόμαστε, το ένα μας χέρι κρεμασμένο απόξω από την κουβέρτα βρέχεται μέσα σε τούτο το ποτάμι. Φτάνει με δυο σταγόνες μόνο από τούτο το νερό να ραντίσει στο πρόσωπο του εφιάλτη και χάνεται καπνός πίσω από τα δέντρα. Και ο θάνατος δεν είναι παρά ένα φύλλο που έπεσε για να θρέψει ένα φύλλο που ανεβαίνει». Σας ευχαριστώ πολύ.